Λοιπόν, πάμε τώρα στα Χανιά να δούμε έναν άντρα ο οποίος πυροβόλησε τη σύζυγό του και το έσκασε για το Άγιο Όρος. Ναι, πραγματικά και εκεί στο Άγιο Όρος όμως χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από ένα δύσβατο σημείο. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 40χρονου στην περιοχή του Αγίου Όρους, στην περιοχή Φρικτά Καρούλια συγκεκριμένα. Διασώθηκε ο 40χρονος, όμως όταν έφτασαν οι αρχές διαπίστωσαν ότι, όπως είπες και εσύ, είχε ήδη καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά πριν από δύο χρόνια φυλάκιση στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Χανίων τον Ιούνιο του 2018 και επαναφέρθηκε προς εκτέλεση τον Ιούνιο του 2023 με απόφαση του Τμήματος Εκτέλεσης Ποινών της Αγγελίας Πρωτοδικών Χανίων. Όπως είπαμε, το περιστατικό που εκκρεμούσε εις βάρος του ήταν ενδοοικογενειακής βίας. Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση βεβαίως για τον απεγκλωβισμό του με την συμμετοχή πυροσβεστών, ορειβατικής ομάδας της δεύτερης ΕΜΑΚ. Κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, αλλά βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την ανακάλυψη, ότι ήταν καταζητούμενος.